Στο γήπεδο των Μουρνιών, το απόγευμα της Κυριακής, η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του Χανιά υποδέχθηκε τα Τρίκαλα 2011 σε ένα μάτς όπου τα Χανιά διατηρούσαν την πρωτοβουλία κινήσεων στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το 20 λεπτό όταν μετά από κλέψιμο της μπάλας στη μεσαία γραμμή η μπροστινή παλιά για την Κοδέλα πέρασε και εκείνη πλάσαρε τη Γιακουμάκη για να γράψει το 0-1 υπέρ της ομάδας των Τρικάλων που προηγήθηκε έτσι σχετικά νωρίς στην αναμέτρηση. Ακολούθησε βομβαρδισμός, αν μπορεί κανείς να το χαρακτηρίσει έτσι, από τις παίκτριες του ΑΟ Χανιά, κατά κύριο λόγο με μακρινά σούτ όπως αυτό εδώ από την Σαρή, η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο της Χαρακοπούλου. Στο δεύτερο ημίχρονο το ίδιο ουσιαστικά σκηνικό με τον Αθλητικό Όμιλο Χανιά να προσπαθεί να βρει τρόπο να σκοράρει. Η Χαρακοπούλου όμως απέκρουσε και αυτό το σούτ όπως επίσης και αρκετά ακόμα. Αλλά τελικά στο 80 το σούτ της Σαρή κόντραρε, ευνόησε την Μανολίτση που από κοντά με το αριστερό κατόρθωσε να πλασάρει τη Χαρακοπούλου και να ισοφαρίσει για τα Χανιά σε 1-1 που πίεσαν στη συνέχεια για να μπορέσουν να κατακτήσουν και την νίκη. Κέρδισαν φάουλ σε καλό σημείο στο 82. Πριν να εκτελεστεί ωστόσο αυτό το φάουλ, το παιχνίδι διεκόπη καθώς κάποιο αντικείμενο που πετάχτηκε από την εξέδρα φαίνεται να χτύπησε τον δεύτερο επόπτη στον λαιμό και έτσι το παιχνίδι σταμάτησε με το διαιτητικό τρίο να φεύγει ουσιαστικά από τη θέση του. Για αρκετά λεπτά υπήρξε διακοπή, τελικά το μάτς συνεχίστηκε, το φάουλ αυτό εκτελέστηκε. Η Χαρακοπούλου για ακόμα μια φορά απέκρουσε και στη συνέχεια ευκαιρία χάθηκε. Ωστόσο και οι φιλοξενούμενες είχαν την πολύ καλή στιγμή τους στις καθυστερήσεις του μάτς όταν η Γιακουμάκη αναγκάστηκε να δείξει τις ικανότητές της αποσοβώντας ένα γκολ για τα Τρίκαλα. Τελικά το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 1-1.